Γεια σας! Σήμερα μαζί μας ο δόκτωρ Αναστάσιος Βεκρής, πλαστικός χειρουργός και επιστημονικός διευθυντής της εξειδικευμένης κλινικής μαλλιών Advanced Hair Clinics. Χαίρετε γιατρέ! Χαίρετε! Αναμφίβολα, η ανδρική γοητεία και η αρενοπόδητα είναι συνειφασμένη με τα πυκνά γένια. Ωστόσο, πολλοί άνδρες έχουν αρέωση στα γένια. Υπάρχει τρόπος να αντιστραφεί αυτή η εικόνα? Στις μέρες μας, και έχετε δίκιο σε αυτό, τα γένια αποτελούν στοιχείο της ανδρικής εμφάνισης και μάλιστα πολύ περισσότερο από ό,τι κάποιες δεκαετίες πριν. Τα σύγχρονα trend τάση της μόδας επιτάσσουν να υπάρχει μία τριχοφυΐα στο πρόσωπο και αυτό το βλέπουμε είναι όχι μόνο στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και παγκοσμίω. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν έχουν όλοι οι άνδρες την ίδια τριχοφυΐα ή την τριχοφυΐα που θα επιθυμούσαν ώστε να έχουν ένα καλό, πυκνό, περιποιημένο γέννη. Επίσης, υπάρχουν περιπτώσεις που τα γένια πολύ απλά έχουν χαθεί, έστω και τοπικά, από κάποιο συμβάν, mm -hmm. ένα τραύμα, ένα έγκαβο, ένα κάψιμο. Στις περιπτώσεις λοιπόν αυτές, είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε για να αποκαταστήσουμε την εικόνα όπως θα έπρεπε να είναι. Mm -hmm. Εμφύτευση γενιών. Πώς πραγματοποιείται, Πολύ σωστά είπατε ότι αυτή είναι η αντιμετώπιση, είναι η εμφύτευση γενιών. Η εμφύτευση γενείων λοιπόν είναι κατορθωτή χάρη στην τεχνική FUE, όπου είναι η διαδικασία μεταφορά υγιών τριχοθυλακίων από περιοχή που υπάρχει περίσσια. Συνήθω χρησιμοποιούμε το πίσω μέρο του τριχοτού τη κεφαλή. Δεν λείπουν όμω οι περιπτώσει που η αποκατάσταση γενίων, και μάλιστα με απολύτω φυσικό τρόπο, γίνεται όταν έχουμε μόνο τοπικό εντοπισμένο πρόβλημα με μεταφορά από τα ίδια τα γένια, Από μία περιοχή σε μια άλλη. Φανταστείτε δηλαδή από το πηγούνι mm -hmm. στην ένωση με το μουστάκι. Mm -hmm. Ή ακόμη, ακόμη σε άλλε περιπτώσει όταν υπάρχει πυκνή τριχοφία και ισχυρέ ε, τρίχε από την περιοχή του στήθου. Mm -hmm. Μετά τη διαδικασία, ο ασθενή θα φέρει ίσω κάποια σημάδια ή ουλέ. Ουλέ σε καμία περίπτωση. Ε, η διαδικασία είναι ελάχιστα επεμβατική. Υπάρχει ένα μικρό ερεθισμό, το καταλαβαίνετε κι εσεί ε, στην περιοχή που πήραμε τα τριχοφυλάκια και ισχυρε τριχε απο την περιοχη του στηθου μετα τη διαδικασια ο ασθενη θα φερει ισω καποια σημαδια η ουλε ουλε σε καμια περιπτωση η διαδικασια ειναι ελαχιστα επεμβατικη υπαρχει ενα μικρο ερεθισμο το καταλαβαινετε κι εσει στην περιοχη που πηραμε τα τριχοθυλάκια και εκει που τα τοποθετήσαμε. Mm -hmm. Στο πρόσωπο όμω ειδικά έχουμε ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Επειδή η αιμάτωση είναι πλούσια και η ανάπτυξη των νέων τριχών ε, γρήγορη, ε, παρατηρείται το φαινόμενο ότι πολύ σύντομα μετά το χειρουργείο, επανέρχεται η εικόνα στα φυσιολογικά σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εγώ θα το προσδιορίζα στις περισσότερες περιπτώσεις, όχι περισσότερο από μια εβδομάδα. Απαιτείται χρόνο ανάρρωσης. Πρακτικά δεν απαιτείται χρόνο ανάρρωση. Ε, τουλάχιστον η επέμβαση αυτή καθεαυτή γίνεται υποτοπική αναισθησία, ο πόνο μετεγχειρητικά είναι ελάχιστο. Άρα, δεν είναι μια διαδικασία που απαιτεί να σταματήσει κάποιο τι δραστηριότητέ του ή να μείνει στο κρεβάτι σε καμία περίπτωση. Από την άλλη, επειδή κάποιε εργασίε προποθέτουν την επαφή με τον κόσμο, τι κοινωνικέ επαφέ, για λόγους καθαρά εμφάνιση, προτείνουμε να υπάρχει μια αποχή από την εργασία για ελάχιστε μέρε. Όχι μακρύτερα τη μια εβδομάδα. Mm -hmm. Το αποτέλεσμα πότε θα γίνει εμφανέ, Πολύ γρήγορα φυτρώνουν. Οι νέε τρίχε στο πρόσωπο. Όπω είπα πριν, υπάρχει πλούσια αιμάτωση και η επούλωση και η ανάπτυξη των τριχών είναι γρήγορη. Mm -hmm. Άρα, ήδη θα αρχίσει να υπάρχει μια αλλαγή στην εικόνα από τι πρώτε με την Πρακτικά όμω μετά τον τρίτο-τέταρτο μήνα, τα αποτελέσματα είναι πλέον εμφανή. Είπατε και για τα αποτελέσματα. Οπότε αξίζει να δούμε και κάποια αποτελέσματα που έχουν γίνει στην Advanced Hair Clinics. Και αν θέλετε να μα πείτε και λίγα λόγια. Πολύ ευχαρίστω. Αυτό που βλέπουμε τώρα στους δέκτες μας είναι ένας νέος άνδρας ο οποίος ε, είχε εντοπισμένο πρόβλημα αλλά εντοπισμένο πρόβλημα στην κεντρική περιοχή που είναι και η πλέον σημαντική άρα στην περιοχή ουσιαστικά του γενίου και στην ένωση που κάνει το μουστάκι με τα πλαϊνά. Mm -hmm. ε, και η αποκατάσταση βλέπετε ότι δίνει μια εντελώς άλλη εικόνα πολύ πιο αρενοπή με πολύ πιο πυκνά γένια. Παρόμοια περίπτωση όπου υπάρχουν γένια στην περιφέρεια δεν υπάρχουν όμως ξανά ε, στη σύνδεση που κάνει, Πρέπει να κάνει το μουστάκι με τα πλαϊνά. Αυτό, ξέρετε, είναι μια από τι πιο συνηθισμένε περιπτώσει που αντιμετωπίζουμε και είναι εφικτό όταν υπάρχουν ε, ε, άλλε περιοχέ με πυκνή τριχοφία στο πρόσωπο, mm -hmm. όπω το πηγούνι, να γίνει και μεταμόσχευση από περιοχή σε περιοχή, δηλαδή από το πρόσωπο στο πρόσωπο, με ακόμη πιο φυσικά αποτελέσματα. Μάλιστα. Εδώ νομίζω η εικόνα μιλάει μόνη της. Είναι μια κραυγαλαία περίπτωση που έχουμε σχεδόν καθολική. Ε, αποκατάσταση, γιατί υπάρχει πολύ αραιή τριχοφία σε ένα κατά τα άλλα φυσιολογικό πρόσωπο και επειδή υπήρχαν αυξημένες, ε, να το πω έτσι, και αυξημένες προσδοκίες, δημιουργήθηκε μια πολύ ε, πυκνή γενιάδα. Mm -hmm. Ξανά, λεπτομέρεια για να δείξουμε από κοντά τι μικρές αλλαγές, εδώ πρόκειται για μια μικρή επέμβαση, αλλά μικρή σε μέγεθο, σημαντική σε λεπτομέρεια. Και είναι ουσιαστικά τι, είναι αυτό που λέγαμε πριν, η ένωση πολύ τοπικά σε μια περιοχή που να δημιουργεί μια ενιαία εικόνα από το μουστάκι μέχρι τα πλαϊνά, μέχρι τα γένια. Mm. Αυτό όμω που φαίνεται, επειδή είναι και πολύ κοντινή η λήψη αυτή, είναι και η απόλυτη φυσικότητα μετά το χειρουργείο. Ε, Όπω βλέπετε μετά. Ακόμη και ένα έμπειρο μάτι, πόσο μάλλον ένα άνθρωπο στον δρόμο δεν μπορεί να δει ότι υπάρχει εκεί πέρα περίπτωση να έχει γίνει χειρουργείο. Και αυτή είναι και η απόλυτη επιτυχία μια τέτοια επέμβαση. Να φαίνεται απολύτω φυσικό ότι δεν έγινε κάποια παρέμβαση. Mm -hmm. Κύριε Βεκρή, υπάρχουν αντενδείξεις ή κάθε άντρα μπορεί να προχωρήσει σε εμφύτευση γενιών. Αυτό που συζητάμε πάντα ε, με του άνδρε, οι οποίοι είναι κυρίω νεαρή ηλικία, είναι δύο πράγματα που πρέπει να λάβουμε υπόψη μα. Πρώτον, ότι ενώ μπορεί κάποιο μελλοντικά να αλλάξει το στυλ του και εκεί που θέλει να έχει πυκνά γένια μπορεί να ξυριστεί και αυτό μπορεί να γίνει. Είναι φυσιολογικότατε τρίχε αυτέ που τοποθετούμε. <χι> μπορεί οι τρίχε αυτέ όμω να λείψουν από το κεφάλι. Δηλαδή σε ανθρώπου οι οποίοι έχουν είτε ενεργό τριχόπτωση, είτε φαίνεται ότι μπορεί να εξελιχθούν αργότερα σε ανθρώπου με φαλάκρα, εκεί οφείλουμε να προειδοποιήσουμε και να τα βάλουμε τα πράγματα και να τα ζυγίσουμε τι είναι πιο σημαντικό. Για μένα, σαν επιστήμονα, είναι σημαντικό να έχουμε δότρια περιοχή επαρκή για μελλοντικέ επεμβάσει, σε περίπτωση που ο άνθρωπο αυτό χάσει τα μαλλιά του. Από την άλλη, είναι και θέμα καθαρά επιλογή του ιδίου του ασθενού, αν η προτεραιότητά του είναι τα γένεια, να ξεκινήσουμε με τα γένια. Και βέβαια, το δεύτερο που πρέπει πάντα να, να συζητάμε και να καταλήγουμε με τον ασθενή είναι το εξή. Σε αντίθεση με ό,τι μπορεί κάποιο να πιστέψει, οι επεμβάσει στο πρόσωπο και ειδικά. Όταν είναι μεγάλη κλίμακα, δηλαδή ε, μιλάμε τώρα για πλήρη σχεδόν αποκατάσταση, δεν είναι μικρέ επεμβάσει. Αλλάζουν και την εικόνα του ασθενού, αλλά ταυτοχρόνω ε, δεν μπορεί οι προσδοκίε να ξεπερνούν την πραγματικότητα. Πρέπει δηλαδή να συμβαδίζει το τι μπορούμε να κάνουμε ιατρικό με το τι ε, θέλει ο ασθενή. Κάποιε φορέ λοιπόν χρειάζεται στη δουλειά μα να λέμε και όχι, όταν ε, ειδικά σε πολύ νέα παιδιά που δεν έχουν ακριβώ συνειδητοποιήσει τι θέλουν. Να τους δώσουμε καταλάβουν ότι η εικόνα τους θα αλλάξει με σημαντικό τρόπο, να τους εξηγήσουμε περίπου πώ θα γίνει αυτό, αλλά και να είμαστε σε θέση να πούμε όχι αν ε, υπάρχει κάτι κραυγαλαίο ή πολύ υπερβολικό mm. σε επίπεδο προσδοκιών. Και από ποια ηλικία και μετά μπορεί κάποιο να προχωρήσει σε μια εμφύτευση γενιών. Κοιτάξτε, έχουμε κάνει και αρκετά νεαρά άτομα, εφόσον υπήρχαν προβλήματα πολύ τοπική ε, παρέμβαση που είχαν να κάνουν με προηγούμενα ατυχήματα, ουλέ, σημάδια. Ε, ενδεικτικά σα αναφέρω ότι οι προηγούμενε επεμβάσει σε μικρή ηλικία για την αποκατάσταση του λαού χείλου ή του λυκοστώματο, mm -hmm. τραυματικέ περιπτώσει, αυτέ πρέπει να αποκατασταθούν το δυνατόν συντομότερο. Ε, έχουμε κάνει και σε 18 ετών νέου ανθρώπου τέτοιε επεμβάσει. Στι υπόλοιπε περιπτώσει που γίνονται κυρίω για αισθητικού λόγου, εκεί θα προτιμούσα πραγματικά οι αποκαταστάσει να γίνονται μετά την ηλικία των 25 ετών ώστε να έχει κατά κάποιο τρόπο σταθεροποιηθεί η τριχοφία στο πρόσωπο και να παρέμβουμε μετά από αυτή την φάση. Ε, ακόμη και μετά από κάποιο έγκαυμα, για παράδειγμα, θα μπορούσε κάποιος να προχωρήσει και να κάνει μία εμφύτευση. Κοιτάξτε, για μένα ως πλαστικό χειρουργό, αυτές οι περιπτώσεις είναι και οι πλέον ενδιαφέρουσες και είναι και οι περιπτώσεις που πραγματικά μπορούμε να αλλάξουμε την ζωή, την ψυχολογία ενός ανθρώπου που έχει ταλαιπωρηθεί πολύ από ένα μεγάλο έγκαυμα ή ένα μεγάλο τραύμα. Ε, και είναι πραγματικά οι επεμβάσεις οι οποίες έχουν σοβαρό νόημα να γίνουν, ε, αλλάζει η εικόνα του ασθενούς άρδιν. Ε, ε, είναι εφικτό και ειναι πραγματικα οι επεμβάσει οι οποιες εχουν σοβαρο νοημα να γινουν ειδικά στο πρόσωπο θα έλεγα ότι με πολύ καλές προοπτικές επιτυχίας. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες που μας δώσετε κύριε Βεκρή. Εγώ σας ευχαριστώ.